Καταλυτική αποδείχθηκε η συνδρομή των εναέριων μέσων πυρόσβεσης που έφτασαν με μεγάλη καθυστέρηση πάντως στην περιοχή για να τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Αργά το απόγευμα η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στο νεοχώρι του Δήμου Ζήτσας. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις παρά τις τεράστιες προσπάθειες δεν κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα λόγω και των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Όταν η φωτιά πέρασε στην περιοχή της Καρίτσας, ζητήθηκε η συνδρομή των εναέριων μέσων και σε πρώτη φάση έφτασαν δύο πετζετέλ από το ακτίο που έκαναν ρήψεις επί βραδυτικού υγρού και αναχώρησαν και πάλι για το αεροδρόμιο του ακτίου. Να κατεβείτε πιο κάτω, εκεί πέρα που είναι ανάμεσα στο χωματόδρομο που ενώνει το ταβάρι με τον άσφαλτο, εκεί είναι επικίνδυνο να κατεβεί κάτω. Ελείπω, ελείπω. Αυτού τα ταβάρια δεν υπάρχει περίπτωση, λίγο δύσκολο να φύγει δεξιά. Επαναλαμβάνω, τα αεροσκάφη Δήμητρα, εάν ακούει τον Άρη Πύρου, ρίξτε εδώ πέρα το πουλί, το μαλλιτάρι το μεγάλο, κατεβαίνει στον δρόμο κάτω. Στις 6 το απόγευμα και ενώ η φωτιά δεν είχε κοπάσει, έφτασαν δύο αεροσκάφη Καναντέρ τύπου CL-415. Από τη Νέα Αγχία Λοβόλου, που με συνεχείς ρήψεις νερού από τη λίμνη Παμβότιδα κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Από την πρώτη στιγμή, στα σημεία εκδήλωσης της πυρκαγιάς, βρέθηκε ο Δήμαρχος Ζήτσας, Μιχάλης Πλιάκος, που αναφέρθηκε στις αγωνιώδεις προσπάθειες να μην εξαπλωθεί η πυρκαγιά, όπως έκανε και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Καρίτσας. Μετά από 5-6 ώρες που μένεται η φωτιά σε μεγάλο μέτωπο, είμαστε κοντά στην Καρίτσα. Βλέπετε πίσω ότι τα πουνάρια είναι τόσο μεγάλα και η καύσιμη ύλη είναι τέτοιας φύσης που δεν έχει ούτε φυσικασμό. Είμαστε, θα έλεγα, συνεχώς με τον κίνδυνο. Τον κίνδυνο για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, με τον κίνδυνο για τα χωριά μας, για τις κοινότητες. Τα μέτωπα, από όσο γνωρίζω, γιατί είμαστε συνέχεια εδώ, έχουν αναπτυχθεί και προς τον κάμπο της Πρωτόπαπας, Ζήτσας, και προς την άλλη πλευρά, προς τη βιομηχανική περιοχή. Αυτό εδώ το μέτωπο είναι πολύ σοβαρό. Βαρό και αυτή τη στιγμή το πιο έντονο, έχουν επιχειρήσει τα μικρά τα αεροσκάφη, τα πετσετέλ. Μετά από επικοινωνία που είχαμε, αναμένουμε τα μεγάλα τα αεροσκάφη να έρθουν να συνδράμουν στη φωτιά, γιατί σήμερα είχαμε πολλές φωτιές στην πατρίδα μας και είχαμε διασπορά δυνάμεων. Με τις επίγειες δυνάμεις τις οποίες και θέλω να ευχαριστήσω εδώ, γιατί έχουμε και χθες το βράδυ που είχαμε την άλλη φωτιά στο Άγιο Ιωάννη και στα Καρδαμίτσα, και από το πρωί σήμερα εδώ όλα τα αυτοκίνητα τα διαθέσιμα της πυροσβεστικής, το στρατηγό της πυροσβεστικής, τους
αξιωματικούς και τους οπλίτες, οι οποίοι έχουν από το πρωί που καταθέτουν την ψυχή τους. Απλά εδώ θέλω να ξανατονίσω για ακόμα μια φορά πόσο σημαντικό είναι να προσέχουμε. Είμαστε μέσα στα μέσα του καλοκαιριού, χθες το βράδυ φωτιά, σήμερα φωτιά, δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Δεν είχαμε ούτε κεραυνούς, ούτε σμινθήρες. Εδώ μιλάμε για βλακεία, θα το πω έτσι απλά, για να μην πω άλλη λέξη. Θέλω όλοι να καταλάβουν ότι δεν παίζουμε με τη φωτιά. Δεν παίζουμε με τις περιουσίες των ανθρώπων, δεν παίζουμε με το περιβάλλον, δεν παίζουμε με τις ανθρώπινες ζωές. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, είναι τόσο κλεισμένος ο χώρος. Από τα πορνάρια, δρόμοι δεν υπάρχουν. Και δεν μπορούμε να πάει κανένα πυροσβεστικό αυτοκίνητο πουθενά σε κανέναν δρόμο. Όπου μπορούσαμε και πήγαμε τα παιδιά, να μπορέσουμε να τα σβήσουμε, δεν μπορέσαμε να φτάσουμε ποτέ στη φωτιά. Καθόλου στη φωτιά. Πήγαμε να πάνω από τα Λατομεία, υπήρχαν κάποια μηχανήματα εκεί, εκεί ρίξαμε λίγο νερό και μπορέσαμε και κάναμε κάποια τέτοια. Από εδώ από το δρόμο τώρα υπάρχουν όλα τα πυροσβεστικά, όλα τα τέτοια, να καλύψουμε το χωριό και κάτι μαντριά που υπάρχουν εδώ στο χωριό. Υποπλήρη έλεγχο στο μεταξύ τέθηκε στις 11 το βράδυ της Δευτέρας η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το απόγευμα στην περιοχή Αμπελάκια του Αγίου Ιωάννη. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα καίγοντας χορτολιβαδική έκταση, ενώ προς στιγμή απειλήθηκαν σπίτια. Τα χειρότερα όμως αποφεύχθηκαν με την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Αφού τα οχήματα αναπτύχθηκαν σε μια μεγάλη περίμετρο, διασφαλίζοντας τις κατοικίες από μια πιθανή εξάπλωση, η φωτιά κατέκαψε δεκάδες στρέμματα με ξερόχορτα στο λόφο πάνω από τον Άγιο Ιωάννη με κατεύθυνση προς την Ελεούσα. Λίγο μετά τις 10.30 οι άνεμοι κόπασαν ελαφρώς και οι πυροσβέστες που είχαν δημιουργήσει ένα τείχος προστασίας κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. Στο σημείο παρέμειναν για ολόκληρη τη νύχτα αρκετά πυροσβεστικά οχήματα για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεως, ενώ από νωρίς το πρωί επιχείρησαν και πεζοπόρα τμήματα. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ιωαννίνων.